Αναστασία Σπυριδάκη. Πάμε στη Μυτιλίνη να πούμε μια καλημέρα, γιατί εκεί προετοιμάζονται για την τουριστική περίοδο και προετοιμάζονται στο μαγευτικό Λομάρι. Γεια σου, Αναστασία. Τι κάνεις? Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα και στον κύριο Βαρβαγιάννη. Καλημέρα σας. Καταρχήν είμαστε στο Πλωμάρι, την πατρίδα του ούζου, αλλά λόγω του κορονοϊού και της πανδημίας δεν έχουμε να σας κεράσουμε ούζο. Θα σας πούμε όμως για θαλάσσιο τουρισμό, για τα έργα εδώ για τη Μαρίνα, για την πύλη εισόδου που αναμένουμε ότι θα λειτουργήσει σύντομα και για τα έργα που γίνονται στο λιμάνι εδώ Πλωμαρίου, στο Πλωμάρι, που είναι εξαιρετικά. Έχουμε εδώ, είναι ένας εξαιρετικός οικισμός στο Πλωμάρι. Και βέβαια έχει και μεγάλη ναυπηγική παράδοση. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά σκάφη, κύριε Βαρβαγιάννη. Και με την ολοκλήρωση του κρυπεδώματος εδώ, έχουμε πολλές προοπτικές για να φύγουν τα σκάφη από τη Μαρίνα, τα αλλιευτικά, και να πάνε στο νέο κρυπίδωμα να δένουν. Και έτσι ελευθερώνεται πολύ χώρο για την Μαρίνα, για ιστιοπλοϊκά σκάφη που μπορούν να έρθουν και με την πύλη εισόδου που θα ανοίξει. Ναι. Να πω και εγώ καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στους τηλεθεατές. Ναι, τώρα την κατασκευή του κρυπηδώματος είναι ένα έργο ουσίας, το οποίο γίνεται μέσα στο λιμάνι του Λομαριού και το οποίο θα διευκολύνει πάρα πολύ τα τεχνικά αλλιευτικά σκάφη, ώστε να δέσουν, να ελευθερωθεί λίγο ο χώρος της Μαρίνας, ώστε να με την κατασκευή της πύλης εισόδου να δέσουν εκεί πέρα με καλό το καλοκαίρι, όταν θα λήξει η ιστορία με την πανδημία, τα τουριστικά σκάφη. Σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της πύλης εισόδου, τι προοπτικές έχει να λειτουργήσει αυτό το καλοκαίρι? Η πύλη εισόδου έγινε ένας αγώνας δρόμου, όπως ξέρετε, και από παλιά, αλλά και τώρα με την καινούργια δημοτική αρχή. Και σε αυτό, όπως έχω πει, έχουμε αμέσως βοήθεια και του τοπικού βουλευτή, ο οποίος παθήκαν οι αδειοδοτήσεις, ώστε να γίνει άμεσα η κατασκευή της πύλης εισόδου, η οποία χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή η κατασκευή της βάσης. Η οικίσκη είναι στην περίοδο του διαγωνισμού, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και τώρα ανοίγονται οι φάκελοι, ώστε να τοποθετηθεί ο οικίσκος που θα στεγάσει την πύλη εισόδου. Οπότε δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει άμεσα μέσα στο καλοκαίρι. Ο στόχος μας είναι με τη λήξη της πανδημίας να έχει μπει ο οικίσκος, να έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, και να μπορεί να λειτουργήσει για φέτος η πύλη εισόδου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για μια πύλη εισόδου που θα ανοίξει εδώ στην ουσία το Πλωμάρι, με τα απέναντι παράλια, με τη Φώκια, με τη Σμύρνη, έτσι δεν είναι? Πρέπει να σας πω ότι το Πλωμάρι είχε 12.000 κόσμο και πάρα πολύ εμπορικό στόλο. Είχε κάπου 112 καΐκια, όπως λένε, yeah, και τα οποία κάνανε παζάρι με τα απέναντι παράλια. Καλώς ή κακώς, με τα απέναντι παράλια έχουμε άμεση σχέση. Η πύλη εισόδου θα ευνοήσει πάρα πολύ τον τουρισμό από την Τουρκία, από τις Φώκες και τη Σμύρνη, και η οποία θα ξεκινήσει, μάλιστα, να έχει μια οικονομική αναπνοή όχι μόνο για το Πλωμάρι, αλλά και για όλο το νησί της Λέσβου. Λοιπόν, Αναστασία, όταν με το καλό ολοκληρωθεί και ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε, βέβαια, να δούμε πώς εξελίσσεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την εκπληκτική εικόνα που μας δίνεις από το Πλωμάρι. Θα το αναδείξουμε. Και τον κύριο Βαρβαγιάννη, το νησί συνεχώς μας τροφοδοτεί με απίστευτες εικόνες, ανοίγει το μάτι μας. Σας ευχαριστούμε θερμά και η φαντασία μας κιόλας. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, Αναστασία. Από το Πλωμάρι, από το πανέμορφο Πλωμάρι, πάμε.